Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως θα έχετε δει από τον τίτλο αυτού του βίντεο, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Στήριξη σε φίλη που θα χειρουργηθεί. Μου γράφει μια φίλη εδώ στο κανάλι. Θέκλα μου, χαιρόμαστε πολύ που είσαι καλά και χαίρεσαι τη ζωή που σου δόθηκε, παρόλες τις δυσκολίες. Σ' αγαπάμε και προσωπικά είμαι ευγνώμων για όλη σου τη στήριξη με κάθε τρόπο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση. Τι λέμε και τι κάνουμε όταν αγαπημένη φίλη κάνει χειρουργείο για καρκίνο στο αρχικό στάδιο? Πώς στηρίζουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε χωρίς να μεταφέρουμε τις δικές μας φοβίες? Πόσο συχνά του υπενθυμίζουμε ότι είμαστε κοντά του? Και μετά την επέμβαση, ποια είναι η σωστή στάση μας ώστε να βοηθήσουμε ουσιαστικά την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση? Όποτε μπορείς, σε παρακαλώ πες 2-3 λόγια για να βοηθήσεις. Καλή μου, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καλούμαστε να διαχειριστούμε δύσκολες συνθήκες και σίγουρα είναι πολύ δύσκολη συνθήκη μια φίλη μας, ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ένας φίλος μας να βρίσκεται σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη στη ζωή του, που να διαγνωστεί με καρκίνο, έστω στα αρχικά στάδια. Η διάγνωση του καρκίνου είναι μια φοβιστική διάγνωση που θα φόβιζε τον καθένα από μας και να πρέπει να κάνει χειρουργείο. Ένα τσουνάμι φόβου και αρνητικών συναισθημάτων σίγουρα κατακλείζει ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη, η ζωή σου αποκτά διαφορετικό νόημα. Δηλαδή, εκεί που σε απασχολούσαν τα καθημερινά τετριμένα προβλήματα, τα συνήθη θέματα που απασχολούσαν όλους τους ανθρώπους, ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια καμπή στη ζωή σου που μαθαίνεις ότι έχεις καρκίνο και ετοιμάζεσαι για χειρουργείο και αντιλαμβάνεσαι πως αυτό το χειρουργείο είναι η αρχή μιας πορείας δύσκολης. Ο καρκίνος αποτελεί μια πολύ φοβιστική ασθένεια, μια δύσκολη ασθένεια, μια ασθένεια η οποία χτυπά αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως ηλικίας, αδιακρίτως φύλου, κοινωνικής, οικονομικής κατάστασης. Και είναι ένας από τους μεγάλους φόβους που έχουμε όλοι μας όσοι είμαστε ζωντανοί, ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάθουμε καρκίνο και να ταλαιπωρηθούμε ή ακόμη να χάσουμε και τη ζωή μας. Άρα η διάγνωση και μόνη και η γνώση ότι έχεις καρκίνο, αν και μπορεί αυτός ο καρκίνος να είναι στο αρχικό στάδιο, σίγουρα είναι κάτι που σε καταβάλει. Πώς στηρίζουμε εμείς έναν άνθρωπο που αγαπάμε, ρωτάει φίλη, χωρίς να μεταφέρουμε και τις δικές μας φοβίες? Οι δικές μας φοβίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες στο πώς θα διαχειριστούμε τη συνθήκη με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, δεδομένου του ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε εμείς ήδη γνωστικά για να καταλάβουμε τι μπορεί να φοβίζει τον αγαπημένο μας άνθρωπο. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη ζωή του, με κατανόηση και με το να είμαστε παρόντες. Άρα είναι εντελώς λανθασμένο να αγνοούμε τους φόβους του ανθρώπου αυτού και να του λέμε «μη φοβάσαι, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά». Δεν ξέρουμε με τίποτα ότι όλα θα πάνε καλά, αν και μπορεί όλα να πάνε καλά στο τέλος. Παρόλο που έχω κάνει αυτή την εισαγωγή ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη ασθένεια και φοβιστική ασθένεια, δεν καταλήγουν όλοι οι άνθρωποι που διαγνώσκονται με καρκίνο. Και υπάρχουν και κάποιοι καρκίνοι, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος του έντερο, που αν εντοπιστούν έγκαιρα και γίνει έγκαιρη θεραπεία, μπορεί να είναι πλήρως ή άσημη. Όμως δεν πάβει ο ασθενής, ακούγοντας τη διάγνωση, να τρομοκρατηθεί. Οπότε έχουμε υπόψη μας ότι ο αγαπημένος μας άνθρωπος φοβάται και είναι φυσιολογικό να φοβάται, όπως θα φοβόμασταν και εμείς στη θέση του, όπως φοβόμαστε και εμείς τώρα γι' αυτό. Οπότε δεν αγνοούμε το φόβο του,
αλλά δίνουμε αντιθέτως το μήνυμα ότι καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο να φοβάσαι. Είναι εντάξει να φοβάσαι. Όποιος και να βρισκόταν στη θέση σου θα φοβόταν. Αυτή η διαβεβαίωση ότι αντιλαμβάνομαι για το πώς νιώθεις, αντιλαμβάνομαι πώς νιώθεις, καταλαβαίνω πώς νιώθεις και σου επιτρέπω να νιώθεις έτσι, είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική. Ενώ αντιθέτως θα ήταν πολύ ενοχλητικό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να του λες «Πώς κάνεις έτσι, χαρά στο πράγμα, δεν είναι τίποτα, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς». Δηλαδή το να μην αντιλαμβανόμαστε το φόβο και την αγωνία που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι το οποίο δεν θα του είναι χρήσιμο, αντιθέτως θα τον κάνει να νιώσει ακόμη πιο άσχημα για τον εαυτό του. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε εκτεταμένα για το ποιες φοβίες έχουμε εμείς σε σχέση με τον καρκίνο, αρκεί να πούμε ότι σε καταλαβαίνω και όλοι οι άνθρωποι φοβούνται αυτή την αρρώστια και σίγουρα είναι κάτι που καλύτερα να μην συνέβαινε. Αλλά τι να κάνουμε, shit happens και μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Και είναι τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνουν οι ασθενείς, δηλαδή δεν θα πούμε στον άλλο «Α, δεν έκανες καλή ζωή και γι' αυτό αρρώστησες», ή «έκανες το τάδε λάθος και καταπιέστηκες και γι' αυτό αρρώστησες». Δεν θα πούμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε γιατί έχει ασθενήσει ένας άνθρωπος και ούτε θα είναι βοηθητικό να κάνουμε κηρύγματα του τύπου «αν άφηνες αυτή τη δουλειά που σε έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ δεν θα παθαίνεις καρκίνο» ή «αν χώριζες τον άνδρα σου που είναι καταπιεστικός δεν θα παθαίνεις καρκίνο» κλπ. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει για ποιο λόγο ασθενεί ένας άνθρωπος. Και θα σας πω και από την πολυετή πείρα που έχω δουλεύοντας με ανθρώπους που έχουν σοβαρές ασθένειες ότι συνήθως παίζει πρωταρχικό ρόλο ο γενετικός και ο κληρονομικός παράγοντας. Οπότε δεν είναι με τίποτα χρήσιμο να πούμε σε έναν καρκινοπαθή «Α, ξέρεις, επειδή δεν πρόσεχες την ψυχική σου υγεία, δεν πρόσεχες να μην καταπιέζεσαι, γι' αυτό αρρώστησες». Είναι άλλο πράγμα, εντελώς διαφορετικό πράγμα αν ένας άνθρωπος που αγαπάμε, που έχει διαγνωστεί και ασθενεί με καρκίνο, αποφασίσει να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του και να πει «πω, αυτή η δουλειά που έκανα, για παράδειγμα, τόσα χρόνια με στενοχωρούσε, με ταλαιπωρούσε και νομίζω έπαιξε ρόλο στο να ασθενήσω, γι' αυτό θα φύγω από αυτή τη δουλειά», θα στηρίξουμε την απόφαση του ανθρώπου που αγαπούμε. Με τίποτα όμως δεν θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά και δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους έξυπνους, τους δασκάλους, τους γνώστες κλπ. Γιατί απλούστατα δεν είμαστε. Πόσο συχνά υπενθυμίζουμε στον άνθρωπο που αγαπάμε ότι είμαστε κοντά του? Πολύ συχνά, τόσο συχνά όσο στενή είναι η φιλία μας και η σχέση μας. Εφόσον ένας άνθρωπος που αγαπάμε και με τον οποίο έχουμε στενή διαπροσωπική σχέση ασθενή και τον νιώθουμε, μπορούμε να το δείχνουμε και καλό κάνει να το δείχνουμε. Δεν στέλνουμε ένα μήνυμα «σε σκέφτομαι». Ή να στέλνουμε ένα μήνυμα «δεν είναι ανάγκη να απαντήσεις αν δεν θες, απλώς θέλω να σου πω ότι σε έχω στο μυαλό μου με πολύ αγάπη». Κάποιο τηλεφώνημα, ένα μήνυμα, μια επενθύμηση του ότι είμαι εδώ και αν χρειάζεσαι να μιλήσεις μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Ή να πάρουμε έστω ένα τηλέφωνο. Εντάξει, δεν θα γίνουμε τσιμπούροι στον άλλο και τσιμπούροι γινόμαστε στον άλλο όταν του τηλεφωνούμε και επικοινωνούμε μαζί του προκειμένου να πάρουμε εμείς ενέργεια από αυτόν και όχι να δώσουμε ενέργεια. Εξετάζουμε τα κίνητρά μας και φροντίζουμε να επικοινωνούμε όταν θέλουμε να το κάνουμε για να είμαστε παρόντες για το άλλο πρόσωπο και όχι για να νιώσουμε εμείς καλά. Θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ένας άνθρωπος που αγαπάμε περνάει μια δύσκολη περίοδο, την περίπτωση αυτή με την υγεία του, να μην είμαστε φορτικοί. Είμαστε φορτικοί και επιβαρυντικοί όταν προσεγγίζουμε τον άλλο για δικούς μας συναισθηματικούς λόγους και όχι ουσιαστικά για να βοηθήσουμε. Άρα κάνω αυτό το ερώτημα. Τώρα γιατί θέλω να πάρω τηλέφωνο? Τώρα γιατί θέλω να στείλω μήνυμα? Θέλω να το κάνω για να βοηθήσω? Θέλω να το κάνω για να
δώσω το χρόνο μου να μου μιλήσει ο άλλος ή θέλω να το κάνω για να νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Είμαι σίγουρη ότι η φίλη που κάνει αυτό το ερώτημα το κάνει με πολύ διακριτικότητα και θέλει όντως να βοηθήσει. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Και μετά την επέμβαση λέει, ποια είναι η σωστή στάση μας ώστε να βοηθήσουμε ουσιαστικά την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Μετά την επέμβαση θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρόντες με διακριτικότητα. Δεν επιβάλλουμε τον εαυτό μας στον άλλον. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μετά από μια επέμβαση μπορεί να θέλουν χρόνο να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν, να μην σκέφτονται τίποτα, να θέλουν να ξεφύγουν της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και να βυθιστούν σε έναν ύπνο, σε μια χαλάρωση, σε μια απομόνωση και δικαιούνται να το κάνουν, οπότε δεν θα τους πιέσουμε να βγουν από εκείνη τη συνθήκη. Έχει και ανθρώπους όμως οι οποίοι επιζητούν και περισσότερο ίσως από πριν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους προκειμένου μέσω της συνδεσιμότητας με άλλους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα, να διασκεδάσουν τους φόβους τους, να αλλάξουν παραστάσεις. Οπότε δεν κάνουμε συζήτηση για θέματα που δεν ανοίγει ο άνθρωπος που αγαπάμε. Δηλαδή αν η φίλη σου μετά από την επέμβαση, όταν επικοινωνήσεις μαζί της, δεν θέλει να συζητήσει για την επέμβαση, δεν ρωτάς πράγματα για την επέμβαση και δεν πας στη συζήτηση εκεί, εκτός και αν θέλει η ίδια. Κάποιοι άλλοι ασθενείς θέλουν να συζητάνε για την ασθενειά τους, θέλουν να σου πούν τι τους είπε ο γιατρός, θέλουν να σου πούν ποιες είναι οι προβλέψεις, θέλουν να μιλήσουν με λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Θα καθίσεις, θα το ακούσεις και θα είσαι παρούσα και κατανοητική. Αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο ο άνθρωπος που αγαπάμε όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση είναι να έχει ευήκοα ότα γύρω του, δηλαδή να είσαι εκεί και να ακούς ουσιαστικά, να ακούς ενεργητικά, να έχει ανθρώπινη επαφή, να νιώθει δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος γνιάζεται για μένα και είναι εδώ γιατί θέλει να με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα, θέλει να μοιραστεί μαζί μου όσο γίνεται το βάρος που κουβαλάω, τον πόνο μου, τη στενοχώρια μου, και έχουν ανάγκη και από ψυχαγωγία, δηλαδή μια ένα πιο ανάλαφρο κλίμα. Θυμήθηκα τώρα όταν πριν 18 χρόνια περίπου, πολύς καιρός πριν, ήταν άρρωστος ένας συγγενής μας, ξανχιστίας συγγενής, ένας μεγάλος άνθρωπος, ήταν γύρω στα 65-68, μεγάλος γιατί εγώ τότε ήμουν πολύ νεότερη, και ήταν στο νοσοκομείο με καρκίνο σε τελικό στάδιο και είχα πάει κάποιες φορές να τον επισκεφτώ, ήταν εκεί μαζί με τη θεία μου και θυμάμαι είχε πάει αυτός ο θείος στην τουαλέτα σε κάποια φάση και λέει να μην φύγει Θέκλα μέχρι να επιστρέψω γιατί με κάνει και γελάω. Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εκεί η διάθεση μου ήταν διασκεδαστική, να πούμε κανένα αστείο, να πούμε κανένα χωρατό και όχι να συζητάμε μα τι σου είπε ο γιατρός και πόσο πολύ πονάς από το ένα και πόσο πολύ πονάς από το άλλο. Ήταν ο δικός μου ρόλος που είχα αναλάβει εκείνη την περίοδο. Και παρόλο με αυτό το θείο δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σύνδεση, μου έλεγε και η γυναίκα του μετά όταν έφυγε σε γύρευε και έλεγε πού είναι η Θέκλα να πούμε κανένα αστείο. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όλοι θα πηγαίνετε να κάνετε αστεία στα κρεβάτια των νοσοκομείων, απλώς ένας τρόπος που μπορεί να είναι χρήσιμος και βοηθητικός μπορεί να είναι να φύγει η σκέψη από όλα αυτά τα βαριά και να πάει σε κάτι πιο ανάλαφρο. Εάν όμως ο φίλος μας, η φίλη μας που είναι εγχειρισμένος, εγχειρισμένη, θέλει να συζητήσει για αυτά που τον απασχολούν, πρέπει να είμαστε προώθημοι να ακούσουμε ενεργητικά και να στηρίξουμε. Και πώς στηρίζω? Ακούγοντας, κάνοντας προσπάθεια να καταλάβω τι μου λέει ο άλλος, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου να νιώθει τα συναισθήματα που νιώθει και με κατανόηση για το πόσο δύσκολο είναι αυτό που περνά. Ο πόνος και η θλίψη όταν μοιράζονται λιγοστεύουν.
και η χαρά και η ευεξία όταν μοιράζονται πολλαπλασιάζονται. Το μοίρασμα, το συναισθηματικό μοίρασμα, το να μιλάς για αυτά που νιώθεις, η ανθρώπινη επαφή, ακόμη και το άγγιγμα του χεριού ή ένα χάδι μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο που αγαπάμε να νιώσει καλύτερα. Το καλύτερο φάρμακο για τη ψυχή και το σώμα είναι η ψυχοσυναισθηματική σύνδεση. Να νιώθουμε ότι ήρθε ένας άνθρωπος εδώ, με πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο, μου έστειλε ένας άνθρωπος μήνυμα και συνδέθηκε ουσιαστικά μαζί μου. Κλείνω αυτό το vlog ευχόμενοι τα καλύτερα και για τη φίλη της φίλης που θα κάνει την επέμβαση και για όσους ανθρώπους ασθενούν, φοβούνται, στενοχωριούνται και ταλαιπωρούνται. Είναι όλα μέρος της ζωής και οι χαρές και οι λύπες και η υγεία και η ασθένεια. Δεν φταίμε εμείς όταν αρρωστούμε. Είναι τυχαία γεγονότα αυτά που μπορούν να συμβούν στον καθένα από εμάς. Ειδικά από τέτοιες ασθένειες όπως τον καρκίνο, δεν το επιλέγεις να πάθεις καρκίνο. Συμβαίνει, it happens, απλώς συμβαίνει. Και συνήθως είναι πολύ παραγοντικές ασθένειες, δεν μπορεί να ξέρει κανείς ακριβώς γιατί και πώς έχει προκληθεί ο καρκίνος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το γνωρίζουμε, ότι ασθενούμε, ότι κάνουμε κινήσεις για τη θεραπεία μας, δεχόμενοι τις διαγνώσεις και τις θεραπείες των γιατρών. Είναι δύσκολο αυτό που περνάμε όταν έχουμε τέτοιες ασθένειες και οποιαδήποτε ασθένεια, αλλά ειδικά αυτές οι οποίες είναι ασθένειες που μας προβληματίζουν σε σχέση με τη ζωή μας γενικότερα, βάζουν σε κίνδυνο δηλαδή τη ζωή μας και την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένας αγώνας που καλούμαστε να δώσουμε δύσκολος, καλή δύναμη. Ξαναλέω, shit happens, άσχημα πράγματα συμβαίνουν και μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή σε όλους. Δεν φταίσαι εσύ που αρρώστησες, δεν είσαι κακός άνθρωπος και γι' αυτό αρρώστησες. Είναι ένα τυχαίο γεγονός που σου συνέβηκε. Καλή δύναμη και εύχομαι να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο και να ταλαιπωρηθείς όσο το δυνατόν λιγότερο. Με όλη μου την αγάπη και τις ευχές για ταχύ ανάρρωση. Λέμε ταχύ ανάρρωση γιατί στην ουσία δεν είναι η ασθένεια αυτή καθ' αυτή που σε ταλαιπωρεί, αλλά ο χρόνος στον οποίο είσαι ασθενής, φοβάσαι, ταλαιπωρείσαι, αγχώνεσαι.